Τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, που το Οικονομικό Επιτελείο εμφανίστηκε ικανοποιημένο για το μεγάλο πρωτογενές πλεώνασμα, η πραγματική οικονομία δεν φαίνεται να ακολουθεί. Την παγίωση χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης παρατηρεί και το Bloomberg, θεωρώντας αβέβαιη μια θεαματική ανάκαμψη στο άμεσο μέλλον, λόγω και του νέου κύματος φορολογίας. Βήματα πίσω σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως είναι οι ιδιωτικοποιήσεις, καταγράφει το Bloomberg, τη στιγμή που διακρίνει ότι οι συνεχείς αλλαγές στο φορολογικό περιβάλλον και η αδύναμη εγχώρια ζήτηση καθυλώνουν σε στασιμότητα την ελληνική οικονομία. Η ανάπτυξη της Ελλάδας έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλούς ρυθμούς, κάτι που ορισμένοι εκλαμβάνουν ως ένδειξη ομαλοποίησης. Η κατανάλωση των οικοκυριών έχει κάπως ανακάμψει, αλλά παραμένει αδύναμη, ενώ με νέες αυξήσεις φόρων και περικοπές συντάξεων εν όψη, είναι δύσκολο να δει κανείς πώς θα επιταχυνθεί. Το κυβερνητικό στρατόπεδο πάντως, παρά τους υποτονικούς ρυθμούς ανάπτυξης και την υπερφορολόγηση, υπάρχει ικανοποίηση για την επίτευξη υπερπλεονάσματος στον προϋπολογισμό. Στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου έφτασε στα 2,7 δις, ενώ ο στόχος ήταν 1,3. Βασικοί τροφοδότες του πλεονάσματος είναι το μέρισμα των 614 εκατομμυρίων που έδωσε η Τράπεζα της Ελλάδος και υπό εκτέλεση των δαπανών κατά 310 εκατομμύρια ευρώ. Η ίδια στιγμή ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εξέδωσε το πρώτο ετήσιο ομόλογο μετά από 8 χρόνια, αντλώντας τελικά 812,5 εκατομμύρια ευρώ, με απόδοση 1,25%, που θεωρείται ικανοποιητική.